ένας συγγραφέας να λέει στους αναγνώστες τι έγραψε. Γιατί το τι έγραψε είναι το τι διαβάσατε και το τι ο καθένας από εσάς νιώθει διαβάζοντας και τελειώνοντας το βιβλίο. Θα σας πω όμως πώς το έγραψα, που αυτό επειδή έχει και λίγο ίντριγκα, ενδιαφέρει πάντα, δηλαδή και εγώ σαν αναγνώστης, ας πούμε, να παίρνω το καινούργιο βιβλίο της Μαρίας, του Δημήτρη ή του Τίτου ή του Σταμάτη, ας πούμε, ψάχνω κατευθείαν εδώ πώς το έγραψε, ρε παιδί μου, τι, πότε το εμπνεύστηκε, πώς το εμπνεύστηκε και αν έχω το θάρρος θα τους ρωτήσω. Λοιπόν, τα καθοριστικά στοιχεία ήταν, γι' αυτό άφησε και το Σταμάτη να είναι ο τελευταίος ομιλητής πριν από μένα, γιατί μας έβαλε λίγο στο κλίμα. Ήταν λοιπόν πρώτον η Κάσος, ένα νησί που είναι στην άκρη του χάρτη. Όσοι δεν το ξέρετε, ανήκει στον ομό των Δεκανήσων. Είναι το νοτιοανατολικότερο νησί, ένα από τα πιο ιστορικά νησιά της Ελλάδας. Και όμως, σύμφωνα με τις μετρήσεις, όπως έμαθα και εγώ και τον υστέρο, τον αστρονόμο έχει τον πλέον έναστρο ουρανό στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει ένα σημείο αριστερά, όπως καθόμαστε μια συγκεκριμένη ώρα, μην σας κουράσω με τεχνικές λεπτομέρειες, όπου συγκεκριμένες νύχτες βλέπεις το πιο γεμάτο ουρανό που μπορείς να δεις σε μέρος της Ελλάδος και μάλιστα και της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό ήταν ένα το κρατούμενο. Όταν μεγάλωσα λοιπόν παιδί εκεί, δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε, δεν υπήρχε τότε ούτε τηλεόραση ούτε κομπιούτερ. Παίζαμε μπάλα, μόλις νύχτωνε, παίζαμε μια άλλη μπάλα με το φεγγάρι. Με τα αστέρια, αρχίσαμε να ρωτάμε διάφορα πράγματα. Κάποιοι που ξέραν μας λέγανε ψέματα, αυτή είναι μικρή άκτος, η μεγάλη άκτος. Δεν σας κρύβω ότι και μετά από 11 χρόνια που μελετούσα στοιχεία για το σύμπαν για να γράψω το βιβλίο, ακόμα και σήμερα δεν ξέρω που είναι η μικρή ή η μεγάλη άκτος. Ή αν θέλετε, δεν με ενδιαφέρει που είναι η μικρή και η μεγάλη άκτος, γιατί νομίζω τελικά. Το ταξίδι στο σύμπαν είναι στην ουσία για να ανακαλύψει πόσο σημαντική είναι η γη. Το ταξίδι στα αστέρια είναι στην ουσία ένα ταξίδι που στο δίπλα, λίγα μέτρα πολλές φορές από εκεί που είσαι, για να δεις εκεί τη μεγάλη αλήθεια. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν με το βιβλίο, είπε ο Τίτος για τον Ιούλιο Βέρν. Δεν του έχω πει. Στην Κάσο δεν είχαμε βιβλία. Τα σχολεία μας δεν είχαν βιβλιοθήκες. Έτσι λοιπόν, το πρώτο εξωσχολικό βιβλίο που διάβασα ήταν όταν ήμουν 10 χρονών, ένα βιβλίο του Ιουλίου Βέρν που κέρδισα επειδή έγραψα μια πολύ καλή έκθεση στην Τετάρτη Δημοτικού. Πήρα λοιπόν αυτό το βιβλίο που ήταν ο γύρος του κόσμου με ένα αερόστατο, το διάβασα, ξετρελάθηκα και σιγά σιγά λοιπόν η Κάσος και ο Έναστρος Ουρανός. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα ήταν του Ιουλίου Βέρν και βασικά τώρα να έρθουμε και στην ηρωίδα, γιατί αναφέρθηκε πολύ στο πώς ένας άντρας μπορεί να γράψει ως γυναίκα. Είναι το πρώτο μυθιστόρημα που γράφω και το πρώτο διήγημα που γράφω ως και η ηρωίδα μου είναι γυναίκα, άρα μιλάω σε πρώτο πρόσωπο ως γυναίκα. Μια γυναίκα που είναι τελείως αντίθετη από μένα, δεν ταξίδεψε πουθενά. Εγώ έχω ταξιδέψει. Είναι μια γυναίκα που δεν δούλεψε, δεν γνώρισε πάρα πολύ κόσμο, δεν έφυγε από τα στενά όρια της καθημερινότητας της μικρής πόλης, όπως είναι και αυτή η μικρή πόλη και όπως είναι και οι γειτονιές οι δικές μας στην Αθήνα. Νομίζω λοιπόν ότι κάτι από την ηρωίδα και τις τηγανιτές πατάτες δανείστηκα από τη μητέρα μου. Την οποία μητέρα μου, για να σας συγκινώ κιόλας, γιατί ο σωστός συγγραφέας μου είναι να συγκινεί τους αναγνώστες, την έχασα και πολύ νωρίς. Και επειδή λοιπόν η μητέρα μου δεν είχε ταξιδέψει μόνο από την Κάσο στην Αίγυπτο, από την Αίγυπτο στην Αθήνα, και άλλη μια φορά που πήγε στην Αίγυπτο και στην Παναγία της Στίνου και μια εκδρομή στα Μετέωρα. Αυτά ήταν όλα τα ταξίδια της μητέρας μου στα 62 της χρόνια. Η μητέρα μου όμως είχε μια φοβερή ευλάβεια όταν μαγείρευε. Φοβερή ευλάβεια. Με αποκορύφωμα τις τηγανιτές πατάτες. Όπου οι τηγανιτές πατάτες λοιπόν ήταν το ιδανικό για εκείνη, το ιδανικό πιάτο για εκείνη που το δημιουργούσε, αυτό το πολύ απλό πιάτο. Που όμως, όπως πολύ καλά ξέρετε, αν το σκεφτείτε, είναι το πιο δύσκολο φαγητό και για μια γυναίκα και για αυτόν που το φτιάχνει, για αυτόν που το τρώει, το πιο δύσκολο φαγητό για να το πετύχεις. Η μητέρα μου λοιπόν που το πετύχε, ήταν επίσης ένα μέρος της έμπνευσης ότι ήθελα να γράψω λοιπόν για μια γυναίκα η οποία δεν ήταν μια γυναίκα που ήταν πυρηνική επιστήμον ή επιτυχημένη δικηγόρος ή χρηματίστρια, αλλά ήταν μια γυναίκα η οποία έγινε, επειδή έτσι ήρθαν τα πράγματα, νοικοκυρά, η οποία μεγάλωσε την παιδιά,
και πια κάποια στιγμή της δόθηκε ένα δώρο που όλοι νομίζουμε ότι πρέπει να είναι τόσο εντυπωσιακό σαν τη Ανδρομέδα στο βιβλίο, δηλαδή να κληρονομήσει ένα ταξίδι στον Άρη. Κανένας δεν θα κληρονομήσει ένα ταξίδι στον Άρη, κανένας δεν θα βρει ποτέ 150.000 δολάρια που θα χρειάζονται την ημέρα για να φύγεις να κάνεις ένα ταξίδι. Αυτό είναι σίγουρο όμως ότι όλοι μέσα στο μικρό κοσμό μας μπορούμε να εφεύρουμε ένα Άρη, να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο σύμπαν, να φτιάξουμε ένα προορισμό που, όπως είπα και στην αρχή, μπορεί να είναι η διπλανή πόρτα. Να είναι λίγα μέτρα από εμάς. Και εγώ το πιστεύω ότι οι μεγάλες αλήθειες είναι πολύ κοντά μας. Θέλω να σας πω επίσης να μην αναδικήσω ότι μια φράση του Άρθουρ Κλάρκ, που είναι ένας μεγάλος συγγραφέας βιβλίου επιστημονικής φαντασίας, που όταν στα 14 κάπου τη διάβασα, τη σημείωσα και είπα ότι αυτή θα με καθορίσει και την έβαλα και στην προμετωπία του βιβλίου, ο οποίος λέει κάτι πάρα πολύ απλό, τόσο απλό που είναι απίστευτα σύνθετο. Λέει ότι υπάρχουν δύο περιπτώσεις, δύο ενδεχόμενα. Το ένα είναι να είμαστε μόνοι μας, μόνο η γη να υπάρχει στο σύμπαν με ανθρώπους. Ένα δεύτερο είναι να μην είμαστε μόνοι. Και τα δύο ενδεχόμενα είναι συγκλονιστικά. Και πραγματικά, άμα κάτσετε να το σκεφτείτε, είναι συγκλονιστικά και τα δύο ενδεχόμενα. Και να βγάλουμε έτσι και ένα ωραίο κοινωνικοπολιτικό μήνυμα, επειδή είναι και σήμερα οι προγραμματικές δηλώσεις κλπ. Να πούμε λοιπόν ότι σίγουρα αν δεν προσέχουμε, αυτό βγαίνει από όλες τις έρευνες που έχουν γίνει, η γη βαδίζει με μαθηματική ταχύτητα στην καταστροφή. Και ο Άρης, που τον βλέπετε τώρα να γίνεται τόσο πολύ οικείος, είναι γιατί σύμφωνα με τις μετρήσεις είναι ο μόνος πλανήτης στο σύμπαν που μπορεί να φιλοξενήσει κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν, ας μην κάνουμε ένα νεκροταφείο τη γη για να πάμε σε ένα καινούριο σύμπαν. Αν όμως αυτό γίνει και το προλάβουμε εμείς, θέλω να σας πω ότι ο Άρης είναι ένας συγκλονιστικός πλανήτης. Επίσης θέλω να σας πω ότι αντί να πάρω μια διαστημική στολή ή ένα τηλεσκόπιο, πέρα από τη χαρά που πήρε από αυτή την όμορφη παρουσίαση, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Λέσχης για αυτό το πολύ όμορφο δώρο. Το προσωπικό είναι μια ξύστρα που είναι μια γυναίκα, θέλω να πιστεύω. Ναι, η Ανδρομέδα είναι. Η Ανδρομέδα. Λοιπόν, δεν έχω σημαίνει τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Όποιος από σας θέλει να πει κάτι, με χαρά το κουβεντιάζουμε. Να είστε καλά.